Αλλά λούμε επικρατεί με το πετρέλαιο θέρμανσης λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διάθεσή του, καθώς κανείς δεν ξέρει εάν τελικά εξομοιωθεί με το πετρέλαιο κίνησης. Σε περίπτωση που εξομοιωθεί, σημαίνει ότι η τιμή του θα φτάσει το 1,5 ευρώ το λίτρο. Είναι αλήθεια ότι μέχρι εχθές το βράδυ οι φήμες ήταν ότι θα γίνει εξίσωση. Εχθές το βράδυ μας τα μπερδέψανε πάλι λιγάκι. Είπε ότι, άκουσα εγώ να λένε ότι μελετάτε να μην γίνει το 11, να γίνει δηλαδή το 12. Δεν ξεκαθάρισε κανένας τίποτα, δεν ξέρουμε ακριβώς τίποτα. Μέχρι εχθές είμαστε σίγουροι ότι γίνεται η εξίσωση. Εχθές το βράδυ όμως κάτι αλλαγή έγινε. Τώρα τι ακριβώς θα το μάθουμε. Μας έχουν τρελάνει παιδιά και εμείς ψάχνουμε να βρούμε, να μάθουμε την αλήθεια, να πούμε στον κόσμο τι τον περιμένει, τι θα γίνει. Έχει τρελαθεί ο κόσμος να πληρώνει φόρους συνέχεια και θέλει να μάθει τι θα γίνει και με το πετρέλαιο. Και δεν μπορούμε να του πούμε και εμείς μια ξεκάθαρη κουβέντα. Του λέμε, περίμενε και θα δούμε. Μέχρι τελευταία μέρα δηλαδή να έχουμε αλλαγή. Αλλάζουν κάθε μέρα. Αλλάζουν κάθε μέρα τις απόψεις τους. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το 15 του μήνα. Μέχρι τις 15 του μήνα μπορεί να έχουμε άλλη. Το 15 Οκτωβρίου μπορεί να έχουμε άλλη αλλαγή. Μέχρι τώρα πάντως μέχρι χθες το βράδυ υπήρχε ότι θα γίνει εξίσωση. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει εξίσωση. Χθες το βράδυ ακούστηκε ότι μελετάτε να μην γίνει το 11. Να γίνει το 12. Να γίνει το 12. Δεν είπε ούτε καν 12, δεν το ανέφερε. Να μην γίνει το 11, έτσι. Αν γίνει εξίσωση από τα 50 λεπτά που τον πληρώναμε θα φτάσει στο... Αν είχε τελειώσει στα 90 λεπτά και θα πάει ένα 40, ένα 45 εκεί. Μεγάλη αύξηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος μετά από τόσες φορολογίες να αντέξει και αυτό. Δεν θα μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο κανένας. Το βλέπετε και στη δουλειά μας γενικά έχει μια μεγάλη μείωση. Βλέπετε δεν περνάει αυτοκίνητο. Ο κόσμος έχει μεγάλη κρίση. Τώρα να του βάλει και το πετρέλαιο που είναι για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, να του το βάλει στο 1,5 ευρώ. Γιατί μπορεί και να είναι 1,5 μέχρι τις 15 Οκτώβρη, δεν το ξέρουμε. Οι τάσεις είναι αυξητικές. Παρόλο που δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχει κίνηση, οι τάσεις στην αγορά, στα δηληστήρια είναι αυξητικές. Οπότε μπορεί και να το δούμε και 1,5 ευρώ το λίτρο.